σκοτώνουν το λαό. Με το σύνθημα ότι οι ανθρώπινες ζωές είναι πάνω από κόστικες ζημιές, οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου έδωσαν για μία ακόμη ημέρα ένα βροντερό παρόν, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση, όπως είπαν, ότι οι νεκροί των τεμπών δεν θα ξεχαστούν και πως οι ευθύνες σε όσους αναλογούν δεν θα επιτρέψουν να συγκαλυφθούν. Δεν θα βγούμε από τους δρόμους εάν δεν πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι, και αυτοί είναι όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, που έδωσαν γη και ύδρο στους ιδιώτες, οι οποίοι προκειμένου να διασφαλίσουν τα κέρδη τους δεν τους σταματάει ούτε καν η ανθρώπινη ζωή. ΑΔΕΔΗ και συνδικάτα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και μαζί φοιτητές, μαθητές και συνταξιούχοι ζήτησαν πλήρη διαφάνεια, επαναλαμβάνοντας ότι η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, μεταξύ των οποίων και του σιδηροδρόμου, μόνο τραγωδίες επιφέρει, ζητώντας ο δημόσιος πλούτος να μην ξεπουλιέται σε ιδιώτες. Και με το σιδηρόδρομο, που πραγματικά είναι κοινωνικό αγαθό και έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα, εμείς πρέπει να το διεκδικήσουμε. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και δεν θα δεχτούμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και στις μεταφορές και μέσα στους χώρους δουλειάς που καταντάνε να είναι κρεματόρια πολλές φορές. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2 νεκρούς συναδέλφους σε εργατικά ατυχήματα. Εν ώψη της απεργίας της 5ης 16 Μαρτίου, οι συγκεντρωμένοι που πραγματοποίησαν και πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης κάλεσαν να παγώσει ιδιωτικός και δημόσιος τομέας και το βροντερό μήνυμα για τα θύματα να φτάσει στην κυβέρνηση, στην έκταση και την ένταση που ορίζει, όπως τόνισαν, η οργή του κόσμου για απόδοση ευθυνών και αλλαγή των πολιτικών. Αυτό ήταν μια μαζική δολοφονία, μια κρατική δολοφονία, και τις πρώτες τις ευθύνες για αυτό το έγκλημα τις φέρει η σημερινή κυβέρνηση του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη οφείλουμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε η μεγαλειώδης απεργιακή συγκέντρωση της προηγούμενης Τετάρτης, να διατρανώσουμε το σύνθημα ότι αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές, ενώ εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να κλείσει κάθε σούπερ μάρκετ, να σταματήσει να δουλεύει κάθε γιαπή, να αδειάσει κάθε χώρος δουλειάς, κάθε αποθήκη και να γεμίσουν οι δρόμοι και οι πλατείες με κόσμο. Πρέπει να πάρει ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο λαός δεν καταπίνει πια αμάστητο ό,τι τους πλασάρει η κυβέρνηση.